Γεια σου και καλώ ήρθες για ακόμη μια Τετάρτη στο Final Cut Pro Greek Tutorials. Σήμερα θα σου δείξω κάποια plugins τα οποία είναι δωρεάν. Είμαι η Άρτεμις. Καλή διασκέδαση. Το Final Cut Pro είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πολλοί γνωρίζουν ότι μπορείς να εκμεταλλευτεί τα λεγόμενα plugins. Στην ουσία είναι κάποια εφέ ή κάποια transition, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τον Motion, ένα έξτρα πρόγραμμα, που παρεμπιπτόντως έχω σκοπό να κάνω και κάποια tutorials από αυτού, γι' αυτό σκέψω να πατήσεις εγγραφή στο κανάλι μου για να μην τα χάσεις. Πέρα όμως από αυτό, υπάρχουν εκείνοι που τα δημιουργούν και μόνοι τους, υπάρχουν όμως και αυτοί που τα αγοράζουν έτοιμα, όπως εγώ. Έχω κάνει πολλέ αγορέ όσον αφορά τα plugins. Το καλό όμω στην όλη υπόθεση είναι ότι υπάρχουν πολλέ εταιρείε τα οποία κάποια από τα plugins του. Plugin του. in του. Υπάρχουν τέλο πάντων μερικοί που δίνουν δωρεάν κάποια plugins. Σήμερα συγκέντρωσα τα κατά τη γνώμη μου καλύτερα και εύχριστα plugins. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι και από πού θα τα βρεις. Εδώ disclaimer, δεν πρόκειται για κάποιο είδους διαφήμισης, όλα όσα θα δεις είναι μετά από προσωπική εμπειρία και άποψη τα οποία τα προτείνω. Πάμε λοιπόν να δούμε τα plug-ins. Το πρώτο plugin που θα σου δείξω είναι το adjustment layer. Ένα adjustment layer μπορεί να βρει σε πολλά site δωρεάν, όπω φυσικά και στο δικό μου. Πηγαίνει απλά ιστοσελίδα μου, Artemis Shop, Final Cut Pro, και έχω εδώ πέρα το adjustment layer το οποίο είναι εννοείται δωρεάν. Το παίρνεις, το κατεβάζεις, το εγκαταστήσεις και μετά βρίσκεται στους titles και generators, Artemis creations, adjustment layer. Το παίρνεις και το πετάς πάνω από το clip σου και γενικώ που μας δουλεύει τώρα ένα adjustment layer όταν έχεις κάνει μία αλλαγή σε ένα από τα διάφορα clip σου, ας πούμε εδώ πέρα, Έχω κάνει μια αλλαγή στο πρώτο. Έχω αλλάξει για παράδειγμα τα χρώματα και θέλω τώρα την ίδια αλλαγή να την κάνω και στα υπόλοιπα clips μου. Για να μην πάρω και αντιγράψω το πρώτο και μετά χρειαστεί να το επικολλήσω παντού. Αυτό που κάνω είναι όλες αυτές τις αλλαγές να τις κάνω απλά στο adjustment layer εφόσον έχω κόψει το clip. Δηλαδή επιλέγεις το adjustment layer και ξεκινάς και κάνεις εκεί όλες τις αλλαγές που θέλεις. Είτε έχει να κάνει με την εικόνα, αλλά φυσικά και αν θέλεις να αλλάξεις ας πούμε και το μέγεθος, το scale, γενικώ μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις πάνω στο adjustment layer και αυτό τώρα όλες οι ελέγχες ισχύουν για όλα σου τα κλίμα. Ένα δεύτερο plugin που θέλω να σου δείξω είναι από την Motion VFX. Γενικώ είναι ένα site το οποίο το προτείνω για plugins, γιατί υπάρχουν πολλά site τα οποία ναι, μεν παίρνει τα δωρεάν του plug αλλά μετά αρχίζει και κατεβάζει διάφορα σκουπίδια και πολλέ διαφημίσει. Γενικώ, το συγκεκριμένο το συνιστώ. Το μόνο που μπορεί να παίρνει σε ένα διαστήμα είναι ένα spam email, αλλά γενικώ είναι ένα site το οποίο το προτείνει. Έχει αρκετά δωρεάν plug-in, όπω για παράδειγμα το Matrix το Make It Cinematic είχαν σε κάποια φάση δωρεάν και εάν θέλεις και εσύ να βρεις ποια είναι τα δωρεάν τους plugin μπορείς να πας απλά εδώ πέρα στο Final Cut Pro plugins για παράδειγμα και να θέσεις τα κριτήρια σύμφωνα με την τιμή και να κατεβάσει την τιμή για παράδειγμα στο 0. Και έτσι σου δείχνει ποια από όλα αυτά τα plugins τώρα που έχουν είναι δωρεάν. Γενικώ αξίζει να μπει και να δεις ποια από όλα αυτά είναι δωρεάν και το ένα ή το άλλο μπορεί να σου ταιριάζει ή και εάν δεν σου αρέσει μπορείς πολύ εύκολα να το απεγκαταστήσεις. Δύο θα σου δείξω σήμερα το M-Light Diffuse. Είναι εδώ πέρα στα εφέ σου και έχεις διάφορα εφέ για το πώς αντιδρά το φως. Είναι κάτι το οποίο δεν το χρειάζεσαι σε όλα τα clips αλλά είναι αρκετά καλό εφέ για να τονίσει λίγο περισσότερο κάποια σημεία. Φυσικά εδώ πέρα υπερβάλλω στο παράδειγμά μου, απλά θέλω να σου δείξω όλε τι επιλογέ που έχει. Μπορεί να κάνει το ποσοστό του φωτό, να το αλλάξει, την, την brightness από το φω. Γενικά μπορεί να κάνει πολλέ καλέ αλλαγέ, τι οποίε εγώ προσωπικά θα τι χρησιμοποιήσω όχι φυσικά για όλο το clip, αλλά α πούμε στην αρχή ενό κλειπ για να δείξει όταν κάποιο μπορεί να είναι ας πούμε ζαλισμένο. Πώ να βάλει εδώ τα keyframe σου και μετά μπορεί να τα γυρίσει όλα πάλι στο, στην αρχική του θέση για παράδειγμα. Και έτσι έχει ένα α πούμε εφέ που μπορεί στο ένα ή το άλλο κλειπ σου να ταιριάζει. Και το δεύτερο εφέ που συνιστώ είναι το λεγόμενο M Cam -ring. Αν το αφήσει έτσι όπως είναι, κάνει απλά ένα zoom in και ένα zoom out. Με μια μικρή θολούρα, ας την πούμε. Κάτι φυσικά που μπορείς και να το αλλάξεις, είναι ένας τίτλος αυτό, το M cam ring. Μπορείς να αλλάξεις, ας πούμε, το animation out ή το animation in. Μπορείς να τα αριθμίσεις όλα αυτά, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικότερο αυτού του συγκεκριμένου το πιο καλό είναι η rotation της κάμερας που μπορείς να κάνεις. Μπορείς να το γυρίσεις ας πούμε στο πλάι, τώρα στο μείον 400 δεν είναι ωραίο, μπορείς να πας με μείον 200 και μπορείς να αλλάξεις και το focus και είναι και πάλι κάτι που μπορείς πάλι να παίξεις με keyframe, δηλαδή αν είναι απενεργοποιήσω το animation in και out, ας γυρίσουμε τη rotation λίγο. Μπορεί να ξεκινήσει και καλά να σου κάνει zoom από εδώ, βάζεις εδώ τα key, ένα keyframe πας στο sensor στο τέλος και μετακινείς πάλι σε ένα άλλο σημείο τέλο πάντων και έτσι έχεις πάλι μία κίνηση το συγκεκριμένο plugin αξίζει πιστεύω ένα έξτρα βίντεο για να δεις όλες τις επιλογές που σου δίνονται αλλά προς το παρόν δοκίμασέ το και εάν πιστεύεις ότι θέλεις να μάθεις πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις καλύτερα Γράψτε μου φυσικά κάτω στα σχόλια. Ένα τελευταίο plugin που θέλω να σου δείξω σήμερα. Έχω κάνει και έξτρα βίντεο γι' αυτό. Θα το αφήσω στο τέλο αυτού του βίντεο να το δει. Είναι από την Boris Films. Είναι ένα εφέ το οποίο αν το πετάξει πάνω μπορεί να κάνει κάποιε αλλαγέ γρήγορα και εύκολα στο κλίπ σου. Μπορείς να αλλάξεις ας πούμε το hue, μπορείς να αλλάξεις γρήγορα τη saturation, brightness, να κάνει δηλαδή αλλαγές στα χρώματα που με τις ρυθμίσεις που σου δίνονται στον Final Cut είναι πιο δύσκολο να πετύχεις τα συγκεκριμένα, τις συγκεκριμένες αλλαγές. Το καλύτερο όμως που έχει είναι δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο, FX Editor, δηλαδή σου δείχνει κάποιες προεπιλογές σαν να πούμε κάποια loots ή Σαν κάποια φίλτρα να το πω καλύτερα, τα οποία είναι ήδη έτοιμα και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει χωρί να χρειάζεται να κάνει κάποια ιδιαίτερα, ιδιαίτερη επεξεργασία ή απλά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σαν κάποια βάση για να κάνει περαιτέρω αλλαγέ. Πρώτο. Και δεύτερον, κάτι επίση καλό που έχει, είναι ο ενσωματωμένο Mocha Mask. Δηλαδή, μπορεί να κάνει masking και tracking με τη βοήθεια ενό από του καλύτερο, από τους καλύτερους trackers που υπάρχουν. Δηλαδή μπορείς να κάνεις για παράδειγμα ένα masking γύρω από τον εαυτό σου ας πούμε αυτό να πατήσεις να γίνει την ανάλυση, πατάς save τώρα βλέπεις όλο το σκηνικό γύρω γύρω έχει αλλάξει και έχουμε μείνει μόνο εμείς με αυτό το περίεργο μπλε που είχαμε επιλέξει πριν αλλά μπορείς να κάνεις διάφορα εφέ μπορείς να αλλάξεις και καλά το εσωτερικό ή να πατήσεις στο masking invert. Οπότε έχει αλλάξει όλο εκτός από το σημείο που κάναμε το masking. Έτσι δηλαδή για να σου πω στα πολύ πεταχτά και γρήγορα τι μπορείς να κάνεις με το συγκεκριμένο εφέ. Όπως ήδη είπα έχω ένα ξεχωριστό βίντεο γι' αυτό να μπει να το δεις γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ καλό εργαλείο το οποίο πραγματικά μου κάνει εντύπωση που το παίρνουμε δωρεάν. Αυτά ήταν όμως σήμερα από μένα, ελπίζω να μπορέσω να σε βοηθήσω να βρεις και εσύ δωρεάν plugins για τον Final Cut Pro. Εάν θεωρείς ότι ξέχασα κάποιο ή αν πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο άξιο λόγο και θέλεις να τον περαστείς με τη μικρή μας κοινότητα εδώ, γράψε μου κάτω στα σχόλια ή αλλιώ στο group στο facebook. Αν σου άρεσε το βίντεο μου, άφησε μου ένα like και μην ξεχάσει να πατήσεις εγγραφή στο κανάλι μου για να δεις και την επόμενη Τετάρτη ακόμη ένα tutorial για τον Final Cut Pro. Και θα τα πούμε εκεί. Ciao!